Το θέμα τούτο συνετάραξε και συνταράζει την Οικουμένη ολόκληρον διαρκώς. Δηλαδή δίνεται κανείς να φανταστεί ένα είδος πυρκαγιάς το οποίο όλο και φουντώνει περισσότερο, διότι είναι το θέμα το οποίο θα δώσει και την τελική επί της γης παρουσία του ανθρώπου, δηλαδή θα τελειώσει ολόκληρος ο κόσμος, και αφού τελειώσει ολόκληρος ο κόσμος, τότε θα εμφανιστεί η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η οποία αναμένεται μόνο από τους πιστούς. Οι άπιστοι δεν έχουν ιδέα περί του τι θα γίνει, και ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση και σε αυτούς φωτισμόν, για να μην καταληφθούν εξ απείνης, εξ απρόπτου, διότι τότε το θέμα θα είναι πολύ βαρύ και θα ακουστεί η φωνή του Θεού. Μακάριος ον ευρύσει γρηγορούντα, και ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Αυτός ο νυφίος Χριστός, όπως αναφέραμε και άλλοτε, θα εμφανιστεί κατά την Δευτέραν αυτού παρουσίαν εν καιρό νυχτός. Την νύχτα γεννήθηκε. Νύχτα έφυγε δια την Αίγυπτον. Νύχτα αναφέρει την περισπούδαστον εκείνη την παραβολή του περί των 10 παρθένων. Νύχτα αναφέρει η Εκκλησία μας το τροπάριο του νυμφίου. Νύχτα αναφέρει ο ίδιος ότι θα έρθει ο κλέπτης, λέγει, για να κλέψει. Φέρει την εικόνα στον κλέπτη, ο οποίος την ημέρα, λέγει, δεν κλέπτει, αλλά την νύχτα. Γι' αυτό προτρέπει ο Θεός μας τον οικοκύριν, αυτός ο οποίος έχει το σπίτι, να το έχει πάντοτε, λέγει, κλειστό, διότι δεν γνωρίζει η σπίαν ώρα της νυχτός θα έρθει ο κλέπτης. Ομιλεί περί του εαυτού του ο Θεός εκεί, ότι πρέπει να είστε έτοιμοι, λέγει, διότι δεν γνωρίζετε ποιαν ώρα ή ποιαν ημέρα θα έρθει ο νυμφίος Χριστός. Και είναι στο σημείο τούτο και ο θάνατος του κάθε ενός ανθρώπου ατομικός, αλλά και περί της Δευτέρας αυτού παρουσίας, η οποία θα έρθει εν καιρό νυχτός. Εις όλα αυτά τα σημεία, αδερφοί μου, υποστηρίζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία δεν θα γίνει ημέρα, αλλά θα γίνει νύχτα. Και σκεφτείτε την νύχτα πόσες αμαρτίες διαπράττονται. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα με τη διάνοια σας να φέρετε στο μυαλό σας ολόκληρον την γη, και θα ειδείτε την νύχτα πόσες αμαρτίες διαπράττονται. Φόνοι, πορνίες, μοιχείες, ακαταστασίες, μέθες, κλοπές, διασυρμή της υποδείψεως και της τιμής του ατόμου, σκευωρίες, πόλεμοι, ακαταστασίες, τα πάντα τη νύχτα, τα έργα του σκότους. Βλέπετε ότι ο διάβολος εργάζεται τη νύχτα, διότι δεν αντέχει να δει το φως. Και ο κάθε ένας ο οποίος εργάζεται τη νύχτα είναι εκείνος ο οποίος έχει φόβο μη τον ειδούν άνθρωποι. Τώρα θα έχουμε το θέμα την καταγωγή του Αντιχρίστου. Από πού κατάγει το Αντιχρίστου? Θα το δούμε. Ο Αντίχριστος πρέπει να έχει καταγωγή. Δεν θα κατέβει από τους ουρανούς, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι δεν θα γεννηθεί όπως εγεννήθη ο Χριστός. Δηλαδή δεν θα εμφανιστεί αστέρας του ουρανού, δεν θα εμφανιστούν μάγοι, δεν θα εμφανιστεί σπήλαιο, δεν θα εμφανιστούν άγγελοι να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και να ψάχνουν δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δεν μπορεί, λέγει η Εκκλησία μας και οι πατέρες της Εκκλησίας, να γεννηθεί όπως εγεννήθη ο Χριστός. Και στο σημείο ακριβώς τούτο εμείς θα ακούσουμε
κατ' ακρίβεια τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Διότι δεν θα έρθει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα μετά Χριστό. Τον 8ο αιώνα έως τον 20ο επέρασαν 12 αιώνες ολόκληροι και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προφητεύει δια του προορατικού του χαρίσματος που του εχάρισαν ο Θεός τα του Αντιχρίστου. Θα τον ακούσουμε τώρα πώς ομιλεί και με ποια ακρίβεια ομιλεί δια των Αντιχριστών. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι πρέπει να έλθει ο Αντίχριστος. Τούτο πρέπει να το συλλάβουμε μέσα μας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να το ζήσουμε και να είναι σε μας πάντοτε σημείον φλέγων. Καθένας βέβαια που δεν ομολογεί ότι ο Υιός του Θεού έχει έλθει με σάρκα και ότι είναι τέλειος Θεός και ότι έγινε τέλειος άνθρωπος ενώ συγχρόνως ήταν Θεός, είναι αντίχριστος. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος δεν πιστεύει ότι ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς και γεννήθηκε από την Παναγία μας και έφερε σάρκαν ανθρωπίνη, είναι αντίχριστος. Και υπάρχουν εδώ, θα τα πούμε στη συνέχεια, υπάρχουν οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, οι λεγόμενοι, οι οποίοι ακριβώς δεν πιστεύουν αυτά τα πράγματα, θα τους απαριθμίσουμε από τα αιρέσεις μέχρι τα άτομα, ποιοι δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε από τους ουρανούς ως άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Συνεχίζουμε όμως για να δούμε τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών, τι μας λέγει περί του Αντιχρίστου. Όμως με ιδιαίτερον και ξεχωριστόν τρόπο λέγεται Αντίχριστος αυτός που έρχεται στο τέλος του αιώνος. Δηλαδή κάτι το ξεχωριστό. Κάποιος ο οποίος αμαρτάνει και δεν πει το θέλημα του Θεού ονομάζεται Αντίχριστος. Αλλά όμως λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος μόνος του, ένας. Δηλαδή αυτός ο ένας άνθρωπος θα είναι Αντίχριστος. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ονομαστεί Αντίχριστος. Και όπως σας ανέφερα, εις κάθε μία περιοχή θα φέρει και ένα όνομα. Όνομα το οποίο ακριβώς θα χρησιμοποιεί για την Ελλάδα ένα όνομα. Θα χρησιμοποιεί για τους Εβραίους άλλο όνομα. Θα χρησιμοποιεί για τα άλλα έθνη άλλο όνομα. Δεν θα έχει ένα όνομα. Όμως όλα τα ονόματά του θα είναι Αντίχριστο. Όποιο όνομα και αν χρησιμοποιήσει θα ονομάζεται Αντίχριστος. Εις το σημείο τούτο ακριβώς εμείς θα αναμένουμε να δούμε το πρόσωπο αυτό που θα έχει κύρος. Δηλαδή θα παρασύρει κόσμο. Και τούτο το φρικτό είναι ότι ενώ ο κόσμος τώρα ευρίσκεται αρνητής του Χριστού, δεν πιστεύει τον Χριστό, παραδόξως μόλις έρθει αυτός θα τον πιστεύσει. Κανονικά όμως ένας που δεν πιστεύει τον Χριστό δεν πρέπει να πιστεύσει και τον Αντίχριστο. Διατί τον Χριστό δεν τον πιστεύεις και τον Αντίχριστο τον πιστεύεις? Άρα είσαι εξ ολοκλήρου υπόδικος ενώπιον του Θεού εν ώρα κρίση. Δεν θα έχεις κανένα δικαιολογητικό. Θα το δούμε όμως λεπτομερώς το θέμα τούτο. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λέγει: «Δι' αυτό είναι ανάγκη, λέγει, να κηρυχθεί πρώτα το Ευαγγέλιο εις όλα τα έθνη, όπως είπε ο Κύριος, και τότε θα έρθει δια να δοκιμάσει τους ασεβείς Ιουδαίους». Εδώ εισέρχεται σιγά σιγά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και μας εντοπίζει ότι ένα έθνος το οποίο θα δοκιμαστεί πολύ από τον Αντίχριστο θα είναι οι Ιουδαίοι. Και εξ αυτών βέβαια, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος,
Όταν ειδούν ότι αυτός ήτο ένα ψεύδος, τότε θα πιστεύσουν στον Χριστό και θα σωθούν. Θα γίνουν δηλαδή μια μετατροπή των Ιουδαίων εις πιστούς χριστιανούς. Διότι ο Κύριος είπε εις αυτούς, «Εγώ ήρθω, λέγει, εν το ονόματι του Πατρός μου, και ούλαν πάνετε με. Έρχεται άλλος εν το ονόματι το ιδίο, κακίνον λείψεστε». Αναφέρει στους Ιουδαίους ο Κύριος, όταν τους ελέγχει και τους λέει, «Εγώ, λέγει, ήρθα, σας λέγω ότι την αλήθεια, σας φανερώνω ότι με έστειλε ο Πατέρας μου, εκείνος έχει τα πάντα και εγώ έχω τα πάντα. Εκείνος είναι παντογνώστης και εγώ είμαι παντογνώστης. Θεός είναι εκείνος, Θεός είμαι εγώ. Δεν με πιστεύσατε», λέγει, «δεν με υπολογίσατε. Θα έρθει ο άλλος», λέγει, «και εκείνο θα τον πιστεύσετε». Και είναι πραγματικότης τούτο, διότι η όλη πορεία των πραγμάτων θα φέρει τον Αντίχριστον εις τα ίχνη του Χριστού, δια να παρασύρει πρώτον τους Ιουδαίους και μετά τα έθνη. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, αν και ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού και Θεός, δεν τον εδέχθησαν. Θα δεχθούν όμως τον πλάνο που λέγει τον εαυτόν του Θεόν. Διότι δεν θα έρθει εις εμάς, αλλά εις τους Ιουδαίους. Ώστε το ερώτημά μας, η καταγωγή του Αντιχρίστου από πού θα είναι, γνωρίζουμε τώρα κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ομιλούν την αλήθεια δια της χάριτος του Θεού, με το προορατικό τους χάρισμα που τους έδωσε ο Θεός, ομιλούν αιώνας πριν, αναφέρουν ότι η καταγωγή του Αντιχρίστου θα είναι από τους Ιουδαίους. Ως εδώ τα πράγματα, βέβαια, ενώ δεν μπορεί να γεννηθεί όπως γεννήθηκε ο Χριστός, τότε θα μας διδάξει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πώς θα γεννηθεί και από πού θα γεννηθεί. Δεν γίνεται, βέβαια, άνθρωπος ο ίδιος ο διάβολος, διότι θα είναι διάβολος ολόκληρος η κόλασης. Σύμφωνα με την ενανθρώπιση του Κυρίου, ποτέ κάτι τέτοιο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ποτέ κάτι τέτοιο δεν μπορεί, όπως ο Χριστός γεννήθη, να γεννηθεί κι αυτός, αλλά γεννάται ένας άνθρωπος από πορνείαν, το τονίζει, 8 αιώνες προ Χριστού. Μετά Χριστό, 8 αιώνες μετά Χριστό. Το τονίζει ότι η γέννησή του, λέγει, θα είναι από πόρνην γυναίκα, η οποία γυναίκα, δια να ξεγελάσει τον κόσμο, δια να πάρει την θέση που είχε η μεγαλόχαρη μας, η Παναγία μας, που είναι το Αγνή, εις το εξωτερικό, εξωτερικός, έξωθεν θα φαίνεται αγνή. Έσωθεν όμως θα είναι η μεγαλύτερα πόρνη των αιώνων. Από αυτήν θα γεννηθεί ο Αντιχριστός. Εις το κρυφό, δηλαδή, θα είναι μια πόρνη σεσημασμένη από πολύ κόσμο. Εκείνη που δεν θα τη γνωρίζει θα εμφανίζεται ως αγνή κόρη, δια να ξεγελάσει ο Αντίχριστος ότι γεννήθηκε από την Παναγία μας, η οποία είναι το αγνή ο Χριστός. Γεννούμε και εγώ από μια αγνή γυναίκα. Από μια πόρνη λοιπόν, και δέχεται όλη την ενέργεια του σατανά. Δηλαδή, ο Αντίχριστος ως άνθρωπος θα τον παρουσιάσουμε σαν ένα δοχείο. Ένα δοχείο, και μέσα στο δοχείο αυτό θα καθίσει ολόκληρος η κόλασης, ο σατανάς. Ολόκληρος ο σατανάς θα καθίσει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και θα κινείται ως άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Μέσα του όμως θα είναι μια κόλαση ολόκληρος. Δεν θα υπάρχει σημείο το οποίο να μην είναι κόλαση. Γεννάται λοιπόν από πορνείαν, όπως είπαμε, και ανατρέφεται κρυφά. Εις άλλο κήρυγμά μας είπαμε ότι εγεννήθη ο Αντιχριστός. Σήμερα υποστηρίζεται από πλείστους θεολόγους με κύρωση στην Εκκλησία, υποστηρίζεται ότι ο Αντίχριστος εγεννήθη. Επειδή εγεννήθη ο Αντίχριστος, αμέσως ήρθε στην επιφάνεια το επίμαχον θέμα, το οποίο ονομάζεται 666. Ως τώρα, επειδή δεν εγεννήθηκε, δεν υπήρχε θέμα αριθμού του Αντιχρίστου.
Τώρα όμως που εγεννήθηκε ο Αντίχριστος, υπάρχει και θέμα αριθμού του Αντιχρίστου, το οποίο αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου. Αναφέρθηκε και η σκήρυγμα του Θεολόγου κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου από Άμβωνος. Οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή φέρουν μία αγωνία στον κόσμο ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα ήσυχο. Τα πάντα είναι σε μία αγωνία. Και έφεραν στο σατανικό τους μυαλό, με την βοήθεια του Αντιχρίστου, έφεραν την διαφήμιση πλέον ότι μόνον ένας θα σώσει τον κόσμο. Και αυτός ο ένας θα είναι ο Μεσσίας ο δικός τους, ο οποίος έρχεται, δηλαδή ο Αντίχριστος. Και αυτό το έχουν δώσει σε όλα τα έθνη. Ύψωσαν πανό, κάνουν διαφημίσεις, φωνάζουν, εγείρονται, λέγει ο κόσμος χάνεται. Μόνο θα μας σώσει μόνον ένας. Και αυτός ο ένας θα είναι ο Μεσσίας ο δικός μας, ο οποίος ονομάζεται Αντίχριστος. Δηλαδή προετοιμάζουν το έδαφος. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι ο ναός του Σολομώντος θα ανεγερθεί από τον ίδιο τον Αντίχριστο. Ακόμη δεν το είδαμε αυτό, ούτε υπάρχει προς το παρόν τίποτε, αλλά οι Εβραίοι είναι ικανοί σε εντός μιας ημέρας να κάνουν ό,τι δεν έκαναν χρόνια πολλά, διότι βοηθούνται από τον Αντίχριστο. Και στην αρχή της βασιλείας του, ή καλύτερα της τυραννικής εξουσίας του, δώσετε μία προσοχή εδώ να δείτε πώς θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί όλος διαφορετικός στην αρχή και όλος διαφορετικός στο τέλος. Στην αρχή λέγει θα είναι, λέγει, Άγιος θα προσωποποιείται την αγιότητα. Όταν όμως κυριαρχήσει, λέγει, καταδιώκει την εκκλησία του Θεού και εκδηλώνει όλη την πονηρία του. Θα έρθει δε εν σημείς και τέραση ψεύδους. Σημεία και τέρατα ψεύδους. Το τονίζει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή τα σημεία είναι τα θαύματα. Τα τέρατα είναι τα υπερφυσικά θαύματα. Δηλαδή θα στέλνει αστραπές από τους ουρανούς. Θα κάνει σεισμούς. Θα στέλνει φωτιά από τους ουρανούς. Θα ανασταίνει νεκρούς. Από εκεί που δεν υπάρχει νερό θα χτυπάει και θα βγαίνει νερό. Όλα αυτά, λέγει, ονομάζονται τέρατα ψεύδους όμως. Εδώ τονίζει. Τέρατα ψεύδους. Δηλαδή όλα αυτά θα είναι ψέματα. Θα λέγει σε ένα βουνό να μετακινηθεί και θα μετακινείται. Δεν θα μετακινείται το βουνό. Θα μαζεύονται δισεκατομμύρια δαίμονες, θα σχηματίζουν ένα βουνό και θα περπατούν. Θα πηγαίνει στα νεκροταφεία και θα ανασταίνει έναν νεκρό, ο οποίος δεν θα είναι ο νεκρός. Θα είναι ένας διάβολος ο οποίος θα βγαίνει από μέσα στο κόμμα. Θα μου πείτε τώρα όλα μπορεί ο διάβολος να τα κάνει. Σας είπα και άλλοτε ότι το παν μπορεί να το κάνει ο διάβολος. Μέχρι και ένα κουνούπι γίνεται. Και έρχεται και δαγκάνει τον άνθρωπο όπως τώρα που γίνεται κουνούπι και δαγκάνει όσους έχουν σκύλους και παίρνουν την αρρώστια που λέγεται καλαζάκ. Και αν δεν την βρούνε συντόμως, πεθαίνουν. Όσοι έχουν σκύλους λοιπόν. Τώρα έχει γίνει ο διάβολος, σκνίπα. Σκνίπα λέγει, προσέχετε λέγει, τις σκνίπες, γιατί κάθονται πάνω στους σκύλους λέγει και μετά κάθονται επάνω σας λέγει και παίρνετε την ασθένεια που λέγεται καλαζά. Και προτρέπουν υπέρμαχοι των ζώων να βάζετε λέγει και κουνουπιέρες επάνω στο σκύλο. Σας είπα ότι ο διάβολος, επειδή τον άφησε ελεύθερον ο Θεός, θα παιδεύσει τον κόσμο και όσοι προπάντων δεν είναι κοντά στον Θεό θα πάθουν παιδεμών φοβερών. Θα παιδευτούμε όλοι μας, αλλά τους δικούς του ο Θεός θα τους προφυλάξει δια ειδικού του τρόπου και δεν θα υποστούν τόσα που θα υποστούν οι δικοί του Αντιχρίστου. Με φανταστικά και όχι αληθινά θαύματα,
και θα εξαπατήσει αυτούς που έχουν ετοιμόρροπον και αθεμελίωτον την βάση της διανοίας των και θα τους απομακρύνει από τον ζωντανόν Θεόν με αποτέλεσμα να σκανδαλιστούν αν ήταν δυνατόν και οι εκλεκτοί του Θεού. Και θα αποσταλεί, εδώ έχουμε ένα σημαντικό σημείο το οποίο θα προσέξουμε, βέβαια δεν είναι του παρόντος θέματος, αλλά επειδή μας το δίδει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν θα το αναφέρουμε άλλη φορά. Εδώ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο προφήτες, ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας. Ο μεν προφήτης Ηλίας δεν απέθανε, αλλά ανελήφθη διάρματος εις τους ουρανούς, και ο προφήτης Ενόχ, ο οποίος και αυτός ευρίσκεται μέσα σε μία αθανασία. Οι δύο αυτοί προφήτες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα αποσταλεί ο Ενόχ και ο Ηλίας ο Θεσβήτης και θα επιστρέψουν τας καρδίας των πατέρων εις τα παιδιά των, δηλαδή την συναγωγή εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν και εις το κήρυγμα των Αποστόλων και θα φωνευτούν από Αυτόν τον Αντίχριστο. Τότε θα φωνευτούν, τότε θα αποθάνουν ο Ενόχ και ο Ηλίας. Θα τους φωνεύσει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Θα τους θανατώσει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Προτού όμως να έρθει ο Αντίχριστος, θα εμφανιστούν οι δύο αυτοί προφήτες. Και θα έρθει ο Κύριος από τον ουρανόν και θα εκμηδενήσει τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον ιόν της απολίας με την πνοή του στόματός του. Λοιπόν, κανείς σας μη περιμένει τον Κύριο να έρθει από την γη, αλλά από τον ουρανόν, όπως ο ίδιος μας εβεβαίωσε. Εις τούτο το σημείο, σήμερα είχα μία τρομακτική αποκάλυψη. Θα σας την πω, αδερφοί μου, διότι θα ωφεληθεί όποιος είναι μέσα στην πλάνη αυτή. Ήρθε κάποια ψυχή να εξομολογηθεί και μου ανέφεραν ότι πηγαίνει στην απολυτρωτική σχολή της Αγίας Τριάδος. Λέγω, πού ευρίσκεται αυτή η απολυτρωτική σχολή της Αγίας Τριάδος? Μου λέγει, ευρίσκεται εις τον Πειραιά, λέγει, κοντά στο νοσοκομείο Έλε. Οδό, δεν θυμούμαι, λέγει. Πού ευρίσκεται, είναι εκκλησία? Όχι, είναι μέσα στην πολυκατοικία. Και τι γίνεται εκεί, παιδί μου? Εκεί, λέγει, μας μιλούν ότι έρχεται η Παναγία και ο Χριστός και φωτίζει, λέγει, υπάρχουν κάτι κοριτσάκια 12 μέχρι 15 ετών και παίρνουν φώτιση και μας λέγουν ότι εσάς που είστε εδώ είστε οι ευτυχέστεροι άνθρωποι, διότι θα σωθείτε και θα σας στείλει ο Χριστός με φτερά και θα σας δώσει νεφέλες και θα πάτε σε όλο τον κόσμο να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Λέγω, παιδάκι μου, αυτά σας λένε? Ναι, λέγει, αυτά μας λένε. Και ποιος έρχεται εκεί? Έρχονται, λέγει, και ιερείς και μας κάνουν Θεία Λειτουργία και κοινωνούμε. Τότε της λέγω, παιδί μου, εδώ που ήρθες σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα της ζωής σου. Εσώθηκες, παιδί μου. Είναι τούτο ακριβώς που λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Χριστός, λέγει, δεν θα εμφανίζεται μέσα στις πολυκατοικίες και τις απολυτρωτικές σχολές, είτε τη Ζολώτα, είτε της Αθανασίας Κρικέτου, είτε δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη απολυτρωτική σχολή υπάρχει, της Αγίας Τριάδος και δεν ξέρω κι άλλο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μόλις ακούσετε τη λέξη σχολή, να το βάζετε στα πόδια. Και όσοι πηγαίνουν και είναι υπόψη σας, να τους απομακρύνετε αμέσως, διότι είναι παγίδα του Αντιχρίστου. Εκεί πιάνει τον κόσμο. Τώρα κάθε και λίγο θα ακούμε αυτά. Έλα εδώ και εδώ είναι ο Χριστός. Έλα εδώ και εδώ είναι η αλήθεια. Αλλά όμως, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Χριστός θα έρθει από τον ουρανό, λέγει. Μια φορά ήρθε στην γη. Άλλη φορά θα έρθει από τον ουρανό. Δι' αυτό προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε.
Η καταγωγή λοιπόν του Αντιχρίστου είναι από τον Ιουδαϊσμό, από τους Ιουδαίους. Και συνεχίζουμε τώρα να δούμε άλλα σημεία, άλλοι πατέρες της Εκκλησίας δια την καταγωγή του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος λέγει ο Οικουμένιος, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, θα είναι, λέγει, άνθρωπος ενεργούμενος υπό του Σατανά. Θα ενεργείται. Το αυτοκίνητο οδηγείται από ένα τιμόνι και τη βενζίνη την οποία έχει μέσα. Ο Αντίχριστος θα οδηγείται από τον διάβολο. Δηλαδή θα το φανταστούμε σαν ένα όχημα που κινείται. Ποιος το κινεί? Ο διάβολος. Και συνεχίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας με τα ίδια λόγια και λέγουν ότι ο σατανοφόρος αυτός άνθρωπος θα εργαστεί κάθε ανομία. Θα υπηρετήσει τον αφέντη του, τον διάβολον, σε όλο το μισοκανομένος του, την έχθραν, την εκδικητικότητα που έχει ο διάβολος εναντίον του ανθρώπου. Θα ενεργήσει όσο πιο ύπουλα, βία, τυραννικά και βάρβαρα γίνεται. Κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ανθρωπότητος ολοκλήρου. Ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος. Μας πληροφορεί ο ίδιος πατήρ της Εκκλησίας, ο Οικουμένιος, συμφωνών με τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών. Θα παρουσιαστεί εκ ρίζης Εβραίων, λέγει ο Ανδρέας ο Κεσαρίας. Θα γεννηθεί από την εβραϊκή φυλή του Δαν, βεβαιώνει πάνω απ' όλα η Αγία Γραφή. Και γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού, δηλαδή από δρόμων, δηλαδή από μία πόρνη γυναίκα η οποία θα εμφανιστεί στον δρόμο του ανθρώπου, αυτός ο λεγόμενος Αντίχριστος, ο δράκον της Αποκαλύψεως, αυτός ο οποίος θα κυνηγήσει την Εκκλησία του Χριστού, και η Εκκλησία του Χριστού, λέγει, θα καταφύγει στην έρημο δια να σωθεί. Θα γεννηθεί εκ πορνείας, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Θα γεννηθεί εκ Γαλιλαίας όθεν ο Χριστός εξήλθεν. Εξέρχεται ως φυσήν η Γραφή, σκύμνος λέοντος Δαν και εκπηδήσει εκ Βασάν, από μία περιοχή την οποία αναφέρει η Αγία Γραφή. Από τους Εβραίους θα γεννηθεί λοιπόν ο Αντίχριστος, εβραϊκή θα είναι η καταγωγή του, από εκεί θα κάνει το ξεκίνημα των φοβερών σχεδίων του διαβόλου. Της Ιουδαίης ελεύσεται, λέει επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και έως εδώ γνωρίζουμε πλέον την καταγωγή του Αντιχρίστου. Θα είναι Εβραίος, πέραν πάσης αμφιβολίας. Δεν θα υπάρχει στην ζωή μας πλέον ερώτημα ποιος θα είναι ο Αντίχριστος. Εβραίος. Τώρα πού θα γεννηθεί? Οι θεολόγοι, οι σύγχρονοι θεολόγοι, οι οποίοι έχουν κύρωση στην Εκκλησία, αναφέρουν ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε στην Αμερική. Η Αμερική είναι εκείνη η οποία ακριβώς θα πηγάσει τον Αντίχριστο και θα τον διοχετεύσει μετά στην Παλαιστίνη, και από την Παλαιστίνη θα εμφανιστεί μέσα από την περιοχή της Γαλιλαίας που ενεφανίστηκε ο Χριστός. Εις αυτήν ακριβώς την αναμονή που αναμένει η ανθρωπότης τώρα την εξέλιξη της όλης καταστάσεως, θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος με την ειδική του πανουργία και την κακία. Και συνεχίζουμε τότε. Πότε θα έρθει και γιατί θα έρθει ο Αντίχριστος? Πότε θα έρθει και γιατί θα έρθει ο Αντίχριστος? Το πότε θα έρθει ο Αντίχριστος είναι το ένα ερώτημα. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Θα έρθει ο Αντίχριστος, όπως αναφέραμεν και αναφέρομεν πάλιν τον Απόστολον Παύλον, όταν έρθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Πρώτα-πρώτα θα έρθει η αποστασία, την οποία όμως είχαμε εις τρία κηρύγματα αναφέρομεν
πίεση στην αποστασία και φέραμε παραδείγματα και δεν τυπούν. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν παραδείγματα αποστασίας εις όλα μας τα κηρύγματα. Θα εμφανίζουμε κάποτε το ένα και κάποτε το άλλο, αλλά τα περισσότερα τα έχουμε επισημάνει. Όταν θα είναι, λέγει, η αποστασία, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, η πανουργία του θα είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε ο Θεός τον δίδει δια τους απίστους πρώτα. Δηλαδή οι άπιστοι, όσοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, αμέσως θα ασπαστούν τον Αντίχριστο. Οι δε ενώπιον του Θεού φοβερά κρίσεις, δεν θα υπάρχει απολογία εις αυτούς. Θα έρθει δηλαδή ο Αντίχριστος δι' ένα σκοπό, δια να κάνει τους αρνητάς του Χριστού περισσότερων ενόχους ενώπιον της φοβεράς και δικαίας του κρίσεως, δηλαδή της Δευτέρας του Παρουσίας. Διότι, όπως είπαμε στην αρχή, ενός ο δεν πιστεύεις εις τον Χριστόν, γιατί πίστευσες αμέσως εις τον Αντίχριστο? Και βλέπουμε ακριβώς τα παραδείγματα αυτά να παίρνουν διαστάσεις με αυτό τον αριθμό 666. Ξέρετε με πόση αδιφαγία και λεμαργία δέχεται ο κόσμος των αριθμών τούτων. Θα δείτε στην Αμερική έχουν διακλαδωθεί βέβαια σε μεγάλο βαθμό τα πλοκάμια του διαβόλου του Αντιχρίστου και βλέπετε όλο τον κόσμο να φοράει μπλουζάκια με τον αριθμό 666 ή να έχουν αυτά τα οποία βάζουν πάνω στο δέρμα τους ένα είδος ανεξίτηλης φραγίδος με τον αριθμό 666 και τον διάβολο. Θα δείτε αδερφοί μου γυναίκες τώρα μία μόδα νέα η οποία να χτενίζεται, να πηγαίνει σε ειδικά κομμωτήρια και να χτενίζεται και να αφήνει κέρατα επάνω και το στο πρόσωπο να βάφεται κατά τον ίδιο τρόπο του Αντιχρίστου, του διαβόλου. Με αδιφαγία θα δεχθεί ο κόσμος τον Αντιχριστό, με λεμαργία δηλαδή. Θα ορμήσει να ρουφήξει αυτόν τον αριθμό 666 και αν η Εκκλησία μη γίνει, εάν η Εκκλησία δεν κινηθεί να διαφωτίσει τα παιδιά της, δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι θα χαθούν αδίκως. Διότι από όσους αυτή τη στιγμή πιστούς ακούνε το Λόγο του Θεού, θα τον ακούσουν και άλλες χιλιάδες πολλές με τα σημερινά μέσα τα οποία υπάρχουν με μία ομιλία, οπότε ο κάθε ένας θα πει τι έρχεται, τι γίνεται, άρα πρέπει να προσέχουμε. Εάν η Εκκλησία δεν ομιλήσει αλίμονό μας και τρισαλίμονό μας, δηλαδή αν επέτρεπε ο Θεός και η Παναγία μας να έρθει αυτή τη στιγμή ο Αντιχριστός, σας διαβεβαιώ ότι όλοι θα πηγαίνουν πίσω. Διότι είναι απληροφόρητος ο κόσμος. Δεν γνωρίζει τίποτε περί Αντιχρίστου. Δεν γνωρίζει τίποτε το τι αναμένει την οικουμένη. Δεν γνωρίζει τίποτε, κοιμάται. Ο κόσμος κοιμάται, κοιμάται αδερφοί μου, κοιμάται. Ξέρετε τι θα επικοιμάται, γι' αυτό θα μας πάρει και στον ύπνο ο Αντίχριστος. Θα έρθει δια τους Ιουδαίους. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι θα έρθει δια τους Ιουδαίους δια να μείνουν αναπολόγητοι. Ξέρετε ότι οι Ιουδαίοι έχουν τα αρχεία όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουν τα χειρόγραφα της νεκράς θαλάσσης τα οποία ανεκαλύφθησαν και είναι τα πρωτότυπα όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Οπότε δεν θα είναι παντελώς αναπολόγητοι, διότι κατέχουν την αλήθεια στα χέρια τους και όμως δεν την πιστεύουν και δι' αυτό θα είναι αναπολόγητοι παντελώς δια τους Ιουδαίους. Όμως δια τους Ιουδαίους ο Αντίχριστος, πέμψη αυτής λέγει ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι.
Δηλαδή, ο Θεός αυτή τη στιγμή τον κάθε έναν άνθρωπο τον φωτίζει για να δεχθεί την αλήθεια. Εις τους Ιουδαίους θα παραχωρήσει ο Θεός να έρθει ο διάβολος να τους αποπλανήσει εις το ψεύδος. Διότι αυτό τους αξίζει. Και τούτο λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι επειδή εφάνισαν αχάριστη λέγη, αντί ο Θεός να τους διαφυλάξει, θα επιτρέψει, λέγει, διότι δεν τον πιστεύουν, τον διώχνουν, τον κλωτσούν, δεν τον παραδέχονται. Τότε ο Θεός λυπημένος, λέγει, θα παραχωρήσει στον διάβολο να τους δώσει πνεύμα πλάνης, ούτως ώστε να πιστεύσουν στο ψεύδος και όχι στην αλήθεια. Θα έρθει όμως και δια τους πιστούς ο Αντίχριστος. Θα έρθει και δια τους πιστούς. Ναι, για τους πιστούς θα έρθει ο Αντίχριστος. Διότι άθελα του θα οδηγήσει όλους τους πιστούς ο Αντίχριστος στον Παράδεισο. Δηλαδή θα έρθει δια να τους πάρει από τον Παράδεισο να μην πάνε, αλλά όμως οι πιστοί, επειδή θα πολεμήσουν, επειδή θα αντισταθούν, επειδή θα δώσουν το αίμα τους, επειδή θα δώσουν το είναι τους δια των Χριστών, τότε θα πάνε στον Παράδεισο. Και τι είναι, αδερφοί μου, το αίμα και η ζωή σε αυτόν τον κόσμο? Οι 40 μάρτυρες οι οποίοι θυσιάστησαν για τον Χριστό έδωκαν τη ζωή τους. Πού είναι όμως τώρα τα εκατομμύρια των μαρτύρων, τα οποία ακριβώς οδηγούν το προς τα μαρτύρια τα ανήκουστα, έδωκαν το αίμα τους και τη ζωή τους. Πού βρίσκονται όμως τώρα? Αγάλλονται αιωνίως και χαίρονται αιωνίως. Και οι πιστοί, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα ευρίσκονται σε τέτοια κατάσταση να μείνεις, ούτως ώστε δια της θυσίας των, δια της αγάπης των εις τον Χριστό, θα στεφανωθούν από τον Κύριό μας και θα εισέλθουν στην Βασιλεία του την Επουράνιο, διότι εθυσιάστησαν δια την αγάπη του Χριστού και όχι δια τον Αντίχριστο. Διαμαρτυρήθηκε. Θα κερδίσουν λέγει η Αγία Γραφή, «Α, ο φθαλμός σου κίδε και ους ου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ου κανέβη». Θα κερδίσουν οι πιστοί, λέγει, «Ου φθαρτής αργυρίο ή χρυσίο, διότι ελυτρώθησαν εκ της ματέας ημών αναστροφής, πάτρο παραδότου, ελυτρώθησαν τιμή ο αίματι, ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού, όσοι κοινωνούν, όσοι εξομολογούνται, όσοι εκκλησιάζονται, όσοι προσεύχονται, όσοι νηστεύουν, όσοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, όσοι διαβάζουν τους πατέρες της Εκκλησίας, όλους αυτούς ο Θεός τους έχει σφραγίσει με την ειδική του σφραγίδα και θα αντισταθούν ακριβώς εις τον Αντίχριστο, όπως αντιστάθησαν και όλοι οι πιστοί οι οποίοι πήραν τηλεφωνήματα τον κύριο Ναγουρίδη. Αντιστάθησαν. Είναι μία αντίσταση αγία αυτή. Κύριε, τι μας λες? Διότι αύριο ο κύριος Αγορίδης, ως καθηγητής του Πανεπιστημίου, μπορεί να βγει απάνω στην έδρα και να λέγει, να ποζάρει ότι εγώ είμαι καθηγητής Πανεπιστημίου. Άρα τούτος που έρχεται ο Αντίχριστος, αυτός είναι ο Χριστός. Θα πει κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο ψέμα. Δεν το έχει για τίποτε, διότι έχει τον τίτλο. Το έκανε με την ερμηνεία της κοινής παιδίας. Ο ίδιος. Η ομολογία τώρα των πιστών αναφέρεται από τον ίδιο τον Θεόν. Πας ώστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ώστις δαν αρνήσετε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Όταν σας ανέφερα κάποτε ότι να μην εντρεπόμεθα, να μην εντρεπόμεθα, ευρισκόμεθα σε μαγειρίο, ευρισκόμεθα σε λεωφορείο, ευρισκόμεθα σε σπίτι επίσκεψη, ευρισκόμεθα σε ένα τόπο ο οποίος είναι κοινός και μας βλέπει κόσμος, πρέπει αμέσως εμείς να ομολογούμε τον Χριστό μας, διότι θα έρθει σύγκρουση πιστών και απίστων. Δεν πρέπει να υποκύψουν οι πιστοί εις τους απίστους. Δεν πρόκειται ο Χριστός να υποκύψει στον Αντίχριστο. Οι οπαδοί του Χριστού πρέπει να είναι λέοντες, πυρ πνέοντες, να βγάζουν φωτιά από το στόμα τους, διότι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν μπορούν να υποχωρούν μπροστά στην
απειλή ή τους εμπαιγμούς ή τις ειρωνίες των απίστων των οπαδών του Αντιχρίστου. Γι' αυτό, αδερφοί μου, είναι καιρός ομολογίας. Πρέπει να ομολογήσουμε τον Χριστόν για να μας ομολογήσει και εκείνος στην βασιλεία του την επουράνιον. Ώστε θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, λέγει ο ίδιος ο Θεός, απαρνησάς το εαυτόν και αράτου των σταυρών αυτού και ακολουθήτωμε. Πρέπει να αρνηθεί, λέγει, αυτήν την προσκέραν ζωή, η οποία πρόσκαιρο ζωή δεν έχει τίποτε άλλο ημι μόνον ως καπνός ο οποίος ολίγον εμφανίζεται και μετά εξαφανίζεται. Ως σκιά ηλίου η οποία διέρχεται το νέφος και σε μια στιγμή υπάρχει και την άλλη στιγμή δεν υπάρχει. Είμαι, αδερφοί μου, μια πνοή στον κόσμο τούτο και την στιγμή αυτήν ομιλούμε και την άλλη στιγμή δεν ομιλούμε. Φεύγουμε δια τον άλλο κόσμο. Και η ομολογία μας είναι εκείνη η οποία θα δώσει την παρουσία μας εις τον Θεό ενώπιον του ως ειδικά του γνήσια τέκνα. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα την ψυχή αυτού. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία ο Πανάγαθος Θεός προειδοποιεί εμάς για να τα έχουμε υπόψη μας, να τα μελετούμε και να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι, ούτως ώστε όταν έρθει ο Κύριος να εμφανιστούμε ενώπιον του με παρησία και να ακούσουμε της ευκταίας του εκείνης φωνής. Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γέννητο, γέννητο, γέννητο. Amen.